Καλησπέρα και πάλι. Είμαι η Μαρία Κρυβού, Senior Editor του Fortune Greece και ολοκληρώνεται σήμερα ο Μαραθώνιος του CEO Initiative με ένα πάνελ που θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός συστήματος υγείας καινοτόμου. Έχω κοντά μου τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέου, Σύνοφη Υπουργός Υγείας. Καλησπέρα. Τον κύριο Γιώργο Ζέρδηλα, Chief Managing Director του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Καλησπέρα. Τον κύριο Απόστολο Καλαμπίνη, President and Managing Director της Καραμπίνης Medical Group. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Και εκ δεξιών μου κάθε ο κύριος Γιάννης Τούντας, ομότιμος καθηγητής προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δίνοντας λοιπόν, κύριε Τούντα, ξεκινώ από εσάς, μια γεύση από το μέλλον της υγείας, ποια θα ήταν αυτή και ποιος ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας, για να θέσουμε έτσι το γενικότερο πλαίσιο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα είμαι όσο μπορώ πιο σύντομος και επιγραμματικός λόγω της περασμένης ώρας. Θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις της υγείας, πρώτα απ' όλα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ένα φαινόμενο πολύ σημαντικό, που είναι η συνεχής γύραση του πληθυσμού. Αυτό συνεπάγεται μία αύξηση της νοσηρότητας και άρα σημαίνει μία αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας σε σχέση με τις σημερινές. Το δεύτερο φαινόμενο που πρέπει να μας απασχολήσει είναι το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, αλλά δεν θα λέγαμε μόνο κλιματικής αλλαγής, γενικά της διατάραξης της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον, που αυτό δημιουργεί νέες προκλήσεις, όπως είδαμε πρόσφατα με το COVID, με την πανδημία, και πιθανόν, όπως θα δούμε, και καινούργια τέτοια φαινόμενα μπροστά μας που σχετίζονται με αυτή τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας. Και αυτό επίσης είναι μια μεγάλη πρόκληση, γιατί και αυτό θα δημιουργήσει ένα καινούριο φόρτο αναγκών στο ήδη υπάρχον. Και η τρίτη πρόκληση είναι κατά πόσο θα μπορέσουμε, μέσα από την συνεχώς αυξανόμενη δαπάνη για την υγεία, γιατί οι νέες τεχνολογίες, τα νέα φάρμακα είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν τιθασεύεται εύκολα, να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε το σύστημά μας με τέτοιο τρόπο, που να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις αυξημένες ανάγκες, το αυξημένο κόστος, χωρίς να διευρύνονται όπως διευρύνονται σήμερα οι κοινωνικές ανισότητες. Mm-hmm. Αυτά νομίζω είναι οι προκλήσεις που θα μπορούσα να επισημάνω σε ό,τι αφορά τον ορίζοντα που έχουμε μπροστά μας. Ευτυχώς στο πάνελ έχουμε και δύο ανθρώπους από τον ιδιωτικό τομέα, που νομίζω ότι οι επιχειρήσεις βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη για επενδύσεις. Ωστόσο, πριν πάω σε εκείνους, θα δώσω το λόγο στον κύριο Θεμιστοκλέους. Πώς εξελίσσεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός των νοσοκομείων? Έχετε μάλιστα δηλώσει ότι θα δημιουργηθεί μια ενιαία ψηφιακή λίστα χειρουργείων. Πώς θα λειτουργήσει αυτό? Ο ψηφιακός μετασχηματισμός που θα αποτελέσει, αν θέλετε, και τον καταλήτη για τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για το σύστημα. Έχουν δρομολογηθεί ήδη τρία πολύ μεγάλα έργα, που κάτω από αυτά βρίσκονται και διάφορα υποέργα. Έχουμε τον ψηφιακό φάκελο υγείας. Ο καθηγητής, ο κ. Τούντας, γνωρίζει τη σημασία και όλοι όσοι είναι στο χώρο, ο οποίος είναι στη φάση να ξεκινήσει, ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός. Την ενοποίηση των ψηφιακών συστημάτων των νοσοκομείων, 130 εκατομμύρια, ένα πολύ μεγάλο έργο, καθώς και η οικολογική διαχείριση των ασθενών. Κάτω από αυτά έχουμε και πάρα πολλά υποέργα. Χαρακτηριστικό είναι οι λίστες χειρουργείων που πλέον γίνονται ψηφιακές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε καταρχήν εμείς κεντρικά τη γνώση του τι λίστες έχουμε χειρουργείου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε ενέργειες που θα ωφελήσουν τον πολίτη. Mm-hmm. Με αυτά είναι και αυτά που θα φέρουν και την επόμενη μέρα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και μιλώντας για νοσοκομεία, βάζω στην κουβέντα και τον κύριο Ζέρδηλα. Το ιατρικό έχει, θα λέγαμε, μείνει μόνο του στην κορυφή όσον αφορά την ελληνική ιδιωτική δευτεροβάθμια περίθαλψη. Αυτό βέβαια συνεπάγεται διαρκής, έχει μία ευθύνη και συνεπάγεται και διαρκής επενδύσεις. Πώς κινείται ο όμιλος? Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε ο μεγαλύτερος όμιλος. Ελληνικός Όμιλος Υγείας στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Αυτό βεβαίως μας γεμίζει ευθύνη ως μπρος τον Έλληνα ασθενή, ως μπρος τον Έλληνα πολίτη και φυσικά την κοινωνία. Εμείς έχουμε ένα όραμα να υπηρετήσουμε, το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο, είναι η προσφορά καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας με επίκεντρο τον άνθρωπο. Αυτό για να γίνει απαιτεί συνεχείς επενδύσεις. Επενδύσεις ακριβές και επενδύσεις σε πάρα πολλούς τομείς και σε πάρα πολλούς πυλώνες. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το brain gain το οποίο χρειάζεται. Είναι επένδυση στην επιστήμη.
Το brain gain, το οποίο για μας σημαίνει να προσελκύσουμε και Έλληνες, αλλά και να επαναπατρίσουμε γιατρούς από το εξωτερικό, επιστήμονες καταξιωμένους και να φέρουμε τις νέες και πρωτοποριακές μεθόδους στην Ελλάδα. Επενδύσεις, επίσης, στο ψηφιακό μετασχηματισμό. Επενδύσεις στην εμπειρία του ασθενούς, γιατί αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο και διαφοροποιεί πάρα πολύ πλέον το προσφερόμενο, την προσφερόμενη υπηρεσία υγείας. Επενδύσεις σε training, επενδύσεις σε εκπαίδευση και φυσικά σε κτίρια και σε τεχνολογία αιχμής. Σε αυτή ακριβώς λοιπόν τη φάση είμαστε. Εμείς έχουμε ολοκληρώσει ήδη ένα μεγάλο επενδυτικό πλάνο. Βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση ενός μεγάλου επενδυτικού πλάνου 50 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτή τη στιγμή, στους επόμενους 18 μήνες, υπολογίζουμε ότι το επενδυτικό πλάνο θα τρέξουμε άλλα 25 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Οπότε είμαστε σε μια πάρα πολύ δυναμική και αναπτυξιακή τροχιά. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι στο επόμενο διάστημα, στο επόμενο άμεσο διάστημα, θα έχουμε την ανακαίνιση νέων νοσοκομειακών κλινών. Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ. Είναι σωστό αυτό. Την επόμενη χρονιά, το 2024, συμπληρώνουμε 40 χρόνια λειτουργίας, επιτυχούς λειτουργίας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Συμπίπτει αυτή η επέτειος με την ολοκλήρωση πολλών και σημαντικών επενδύσεων στο χώρο της υγείας. Μία από αυτές είναι το νέο ογκολογικό κέντρο, το οποίο θα εγκαινιάσουμε στην Θεσσαλονίκη. Θα είναι στο χώρο, το γεωγραφικό χώρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης. Είναι όμως ένα αυτόνομο και ξεχωριστό κτίριο, 10.000 τετραγωνικών, απόλυτα πράσινο. Εκεί μέσα θα στεγαστούν νέες κλίνες, όπως είπατε, άρα θα αυξηθεί σημαντικά η δυναμικότητα του νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Θα υπάρχει όλος εκείνος ο απαραίτητος εξοπλισμός αιχμής, ώστε να αντιμετωπιστούν όλα τα ογκολογικά περιστατικά, ψηφιακό PET scan, ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα, νέοι μαγνήτες, νέοι αξονικοί τομογράφοι. Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτά. Όπως είπαμε, επειδή το 2024 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για μας, θα έχουμε και μια σειρά επενδύσεων και σε άλλα κομμάτια. Ανέφερα πριν για την εμπειρία του ασθενούς. Επενδύουμε αυτή τη στιγμή στη τηλεϊατρική και στο teleconsultation. Να θυμίσω ότι εμείς ήμασταν από τους πρώτους που είχαμε ξεκινήσει προγράμματα τηλεϊατρικής το 2008, μαζί με τη Vodafone και τη Vidavo, προκειμένου να έχουν πρόσβαση ακριτικές περιοχές και παραμεθόριες περιοχές σε καλές υπηρεσίες υγείας. Επομένως, για μας το 2024 θα είναι μια χρονιά η οποία θα είναι πολύ πυκνή σε ανακοινώσεις και δράσεις. Επαιτειακή χρονιά, αλλά και χρονιά που θα κάνετε σημαντικά έργα. Πολύ σωστά. Έρχομαι στον κύριο Καραμπίνη. Πήραμε λίγο έτσι μια πολύ μικρή γεύση για το τι γίνεται στον κλάδο των νοσοκομείων, στον χώρο των νοσοκομείων μάλλον. Αναρωτιέται κανείς πώς αλλάζει ο ρόλος του φαρμακείου μετά την πανδημία, τι καινούριο μπορεί να προσφέρει στους ασθένειες, γιατί είδαμε ότι εκεί παίξατε καταλυτικό ρόλο. Μαρία μου, όντως το ελληνικό φαρμακείο έπαιξε ένα τεράστιο ρόλο κατά τη διάρκεια του COVID. Είναι γνωστό πλέον. Και ειδικά με τα rapid tests, μπορώ να πω ότι σώθηκαν πολύτιμες ανθρώπινες ζωές, παρότι χαθήκανε πληθώρα συμπολιτών μας. Και γενικά το φαρμακείο και με τον αντιγρυπικό εμβολιασμό το αποδεικνύει, μπορεί να παίξει ένα καταλυτικό ρόλο στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, φροντίδας υγείας. Εμείς που έχουμε μια βαριά εξειδίκευση στον καρδιαγγειακό κίνδυνο, έχουμε παρατηρήσει και βλέπουμε τα μεγέθη τόσο σε κόστος χαμένων ανθρώπινων ζώων, όσο και σε χρηματοοικονομικό κόστος το οποίο δημιουργείται, διότι παγκοσμίως το μεγαλύτερο κόστος στα δημόσια και ιδιωτικά συστήματα υγείας, αλλά και το μεγαλύτερο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, είναι η νούμερο ένα αιτία θανάτου παγκοσμίως, είναι δυστυχώς ο καρδιαγγειακός κίνδυνος. Και γιατί τάξεις πόσο μιλάμε? Συγγνώμη. Γιατί τάξεως πόσο μιλάμε, τι τάξεως στην κόστος. Ελλάδα, μόνο για την υπέρταση, φανταστείτε, δαπανούμε περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Που αυτό περιλαμβάνει βέβαια χαμένα ντάλις, περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, διαγνωστικές εξετάσεις, νοσοκομιακή περίθαλψη, το σύνολο. Μπορεί να αντιμετωπιστεί και να περιοριστεί? Βασικά, επειδή μιλάμε για διαχρονικές πανδημίες, η υπέρταση, ο διαβήτης, η δυσλιπιδεμία, η παχυσαρκία, το κάπνισμα, αλλά
Ας εξαιρέσουμε το κάπνισμα, τα άλλα 4 χρόνια νοσήματα τα οποία οφείλονται στον μοντέρνο τρόπο ζωής και όπως είπε πολύ σωστά και ο κ. Στούντας πριν λίγο, τον παρακολούθησα με προσοχή, αναφέρθηκε στην γύρανση του πληθυσμού, είναι κάτι αναπόφευκτο. Και αυτές οι πανδημίες δυστυχώς έχουν τρομερό επιπολασμό. Δεν σταματάνε πουθενά. Τα νούμερα είναι συντριπτικά. Ίσως να φτάσουμε και στο 50% του παγκόσμιου πληθυσμού, in the long run, eventually, το οποίο θα έχει κάποιο χρόνο νόσημα σχετικό με τον καρδιαγιακό κίνδυνο. Σε αυτήν λοιπόν την κατεύθυνση, εμείς ως εταιρεία ετοιμάζουμε τώρα μία υπηρεσία, μετά από τεράστιες επενδύσεις, η οποία θα δώσει, θεωρούμε, πολύ μεγάλη λύση με την εμπλοκή του φαρμακοποιού. Και απαντώντας τελικά στην αρχική σου ερώτηση, ναι, το φαρμακείο ως πρωτοβάθμιος παράγοντας υγείας μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση και την, ας πούμε, το σταμάτημα αρχικά και πιθανόν και τη συρρήκνωση των ανθρώπων, τη συρρήκνωση του αριθμού των ανθρώπων που έχουν καρδιαγιακά νοσήματα. Θα επιστρέψουμε στο ρόλο του φαρμακοποιού. Επανέρχομαι στον κύριο Θεμιστοκλέους. Ακούμε πολύ συχνά για λήψη προσωπικού. Πώς θα γίνει πιο ελκυστικό το ΕΣΥ για τους γιατρούς? Δύσκολη ερώτηση. Πριν να πάω, να πω και εγώ για τον ρόλο των φαρμακοποιών. Βεβαίως. Που ήταν εξαιρετικός κυρίως στην πανδημία, ακόμη και στον εμβολιασμό του COVID, που ήταν βασικά αυτούς που συμβούλευαν τους πολίτες για να κλείσουν το ραντεβού και χάρη σε αυτούς αυξήθηκαν και τα ποσοστά εμβολιασμού. Το προσωπικό, όπως όλοι γνωρίζουμε, βγαίνουμε από μια κοινοοικονομική κρίση το χρόνια του μνημονίου, που έφερε πάρα πολλά νέα παιδιά καταρχήν να αναζητήσουν δουλειά στο εξωτερικό και τα οποία δεν έχουν επιστρέψει πίσω. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στο προσωπικό, ενώ λέγαμε εδώ και πολλά χρόνια ότι έχουμε πάρα πολύ προσωπικό στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται καταρχήν ότι έχουμε μία έλλειψη σε νοσηλευτές. Φαντάζομαι και εσείς το αντιμετωπίζετε στον ιδιωτικό τομέα. Είναι κοινό πλέον το πρόβλημα. Και σε γιατρούς. Καταρχήν θα προχωρήσουμε σε μόνιμες θέσεις, όπως έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός της χώρας, που είναι ένας παράγοντας που κάνει πιο ελκυστικές τις θέσεις και σε γιατρούς και σε νοσηλευτές και σε υπόλοιπο προσωπικό. Και όσον αφορά τους γιατρούς, ειδικά στις δύσκολες περιοχές, στις δύσκολες ειδικότητες, αναισθησιολόγοι, ακτινολόγοι, θα έρθει ένα πακέτο μέτρων με επιπλέον κίνητρα για να μπορούμε να στελεχώσουμε τα νοσοκομεία. Και σίγουρα, μια και είμαστε εδώ, η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού δομέα, έτσι ώστε να μην κάνουμε παράλληλες εργασίες, θα βοηθήσει έτσι ώστε να κάνουμε εξοικονόμηση, αν θέλετε, πόρων, ακόμη και προσωπικού. Σίγουρα αυτή θα είναι η καταληκτική ερώτηση για το αν τελικά δουλεύει αυτή η σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Για το ΕΣΥ, θα ήθελα και την τοποθέτηση του κυρίου Τούντα. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει, διότι ζούμε σε ένα περιβάλλον διαρκών αλλαγών? Τι πρέπει να αλλάξει? Πολλά. Όπως έχουμε πει και στην μελέτη που δώσαμε στη δημοσιότητα πριν από 2 χρόνια της διανέωσης, εμείς θεωρούμε ότι χρειάζεται ένα νέο ΕΣΥ, ότι το ΕΣΥ του 1983 έχει κλείσει τον κύκλο του. Και είναι, νομίζω, σημαντικό ότι τα τελευταία λίγα χρόνια βλέπουμε πραγματικά μία προσπάθεια να γίνουν ριζικές τομές στο σύστημα, σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό δημιουργεί πραγματικά ένα πολύ ευνοϊκό περιβάλλον για να ελπίσουμε ότι κάτι μπορεί πραγματικά να γίνει σε σχέση με όλες αυτές τις αποτυχημένες προσπάθειες του παρελθόντος. Θα έλεγα όμως ότι, και γι' αυτό μιλάμε για νέο ΕΣΥ, ότι χρειάζεται και μία επαναθεμελίωση του όλου συστήματος πάνω σε νέες αξίες, σύγχρονες αξίες. Δεν μπορεί, δηλαδή, με ό,τι διορθωτικές παρεμβάσεις γίνονται, να μπορέσει να λειτουργήσει ένα σύστημα το οποίο ακόμα σφραγίζεται αρνητικά από τον κρατισμό, τον κομματισμό, τον συγκεντρωτισμό και το πελατειακό κράτος, που ήταν οι κυρίαρχες αξίες της δεκαετίας του 80. Και δυστυχώς παραμένουν μέχρι σήμερα. Άρα η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι χρειαζόμαστε ένα νέο σχέδιο συνολικό, γιατί οι επιμέρους παρεμβάσεις φοβάμαι ότι δεν θα έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα αν δεν αποτελούν και ένα ολοκληρωμένο καινούριο όραμα για το τι εσύ χρειαζόμαστε για σήμερα και κυρίως για το αύριο. Και κυρίως για να εμπνεύσουμε κιόλας και τους πολίτες να το στηρίξουν, αλλά και τους εργαζόμενους για να το εστερνιστούν και να το υιοθετήσουν. Διότι αντιστάσεις υπάρχουν, κυρίως από το συνδικαλιστικό χώρο. Άρα, αν θέλουμε πραγματικά να προχωρήσουμε σε κάτι καινούριο, θέλουμε ένα συνολικό καινούριο σχέδιο
Και χρειάζεται εκεί πέρα πραγματικά να δώσουμε όλη μια δύσκολη μάχη. Πάντως, έχετε επισημάνει, Πολάκης, ότι υπάρχει μεγάλο θέμα ηγεσίας. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις, κατά τη γνώμη σας, που έρχονται και ποια τα λάθη που γίνονται κατά κόρον και θα μπορούσαν να αποφευθούν? Κοιτάξτε να δείτε, σε όλα αυτά τα οποία έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση για να παρέμβει, νομίζω ότι το μεγαλύτερο βάρος που πρέπει να δοθεί είναι στα θέματα της διοίκησης. Θα δώσουμε σε λίγες μέρες στη δημοσιότητα, πάλι από τη διανέωση, μια μελέτη που κάναμε για τη διακυβέρνηση του ΕΣΥ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ό,τι προσπάθεια γίνεται, αν δεν υπάρχει μια αποτελεσματική διοίκηση σε όλα τα επίπεδα, θα πηγαίνει χαμένη σε μεγάλο βαθμό. Πετύχαμε, ας πούμε, στα εμβόλια και είχαμε ένα από τα καλύτερα συστήματα εμβολιασμού στην Ευρώπη και νομίζω εκεί πρωταγωνίστησε ο κύριος Θεμιστοκλέος, γιατί ακριβώς είχαμε ένα σωστό σύστημα διαχείρισης αυτού του project και αυτής της προσπάθειας. Το ίδιο έχει ανάγκη και το ΕΣΥ στο σύνολό του. Γι' αυτό και στη δικιά μας την πρόταση μιλάμε ότι το ΕΣΥ πρέπει να γίνει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, να φύγει η διοίκηση από το γραφείο του εκάστοτε Υπουργού Υγείας, να περάσει σε χέρια αξιοκρατικά, επιστημονικά τεκμηριωμένες πολιτικές επιλογές, οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε μια διαφορετική αντίληψη για το πώς πρέπει ένας προβληματικός σημερινός κρατικός οργανισμός που είναι το ΕΣΥ να μετατραπεί σε μια σύγχρονη δημόσια, σε ένα σύγχρονο δημόσιο οργανισμό. Mm-hmm. Και για να κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα, κύριε Θεμιστοκλέου, στο Υπουργικό Συμβούλιο αφαιρθήκατε στην ενίσχυση του ΕΚΑΒ. Εκεί τι είδους μεταρρυθμίσεις σκοπεύετε να κάνετε? Πάλι θα κάνω πάσα από τον καθηγητή, τον κύριο Ντούντα, να συμφωνήσω μαζί του. Ο κύριο Ντούντα με το καπέλο του ακαδημαϊκού μπορεί να τα λέει πιο εύκολα, η αλήθεια είναι αυτή. Όχι, έχω συνεργαστεί με τον καθηγητή και πολλά από αυτά που λέει είναι αυτά που προσπαθούμε πολλές φορές να τα κάνουμε πράξη. Και είναι και η δυσκολία που υπάρχει, ότι ναι, πρέπει να αλλάξουμε μορφή διοίκηση και να πάμε σε ένα πιο ευέλικτο σύστημα, με στρατηγικό ρόλο περισσότερο στο Υπουργείο Υγείας και επιχειρησιακό ρόλο σε άλλο οργανισμό που θα μπορεί να κατευθύνει. Και ένα από αυτά μαζί με το ΕΣΥ είναι και το ΕΚΑΦ. Το ΕΚΑΦ και αυτό κλείνει 40 χρόνια ζωής και αυτό χρειάζεται εξυγχρονισμός. Παρουσιάστηκε ένα σχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο που περιλαμβάνει την διοικητική αναδιοργάνωση του ΕΚΑΦ. Σε κάθε διοικητική περιφέρεια, αυτή τη στιγμή έχουμε διάφορα παραρτήματα με μια όχι ίση κατανομή στην χώρα και κυρίως με εξυγχρονισμό του στόλου ασθενοφόρων και αεροσκαφών. Θα υπάρξει κάποιες εξαγγελίες στο άμεσο μέλλον. Ενίσχυση με προσωπικό και μεικτά κλιμάκια. Είναι αυτό που δοκιμάσαμε το καλοκαίρι και είναι αυτό που, αν θέλετε, υπήρχαν αντιστάσεις, αλλά καταφέραμε να τις κερδίσουμε και με αυτό μπορούμε να δώσουμε και στοιχεία ότι χάρη σε αυτό 1.500 άτομα, 1.500 διακομιδές, είτε δεν θα γίνονταν καθόλου, είτε θα γίνονταν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Άρα προχωράμε και ως κυβέρνηση και ως Υπουργείο Υγείας σε κάποια βήματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε περίπου 12-18 μήνες από τώρα πιο κοντά στον ευρωπαϊκό όρο που καλεί κάποιος στο ασθενοφόρο και έρχεται στην επίγουσα κλίση. Mm-hmm. Πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μας δώσατε. Τεχνολογία και κλάδος υγείας. Πόσο περισσότερο εμπλέκονται, κύριε Καραμπίνη, αυτοί οι δύο τομείς και ποιος ο ρόλος του φαρμακοποιού που ξεκινήσετε νωρίτερα, να μας λέτε, ο οποίος στην ουσία καλείται να εκπαιδεύσει τον ασθενή για να τον πάρει έτοιμο ο γιατρός, ο οποίος θα αξιοποιήσει τα δεδομένα, έτσι? Σωστά. Αυτό περιέγραψα ακριβώς, όπως το είπες, Μαρία μου. Η τεχνολογία είναι βασικός πυλώνας, είναι βασικό εργαλείο και για τον γιατρό και για το φαρμακοποιό. Το στίχημα αυτή τη στιγμή είναι να συμπράξει βάση και των επιστημονικών οδηγιών ο φαρμακοποιός με τον γιατρό, ο φαρμακοποιός να λάβει ένα ρόλο κλινικού εκπαιδευτή. Mm-hmm. Ο Υπουργός επίσης μπορεί να επιβεβαιώσει, διότι ξέρω ότι το Υπουργείο ασχολείται και με τους δύο φορείς, και το Φαρμακευτικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο. Υπάρχει οποίοι... αυτή τη στιγμή εγκύκλειος οδηγία πάνω σε αυτό το οποίο μας λέτε? Υπάρχει, φυσικά, γιατί υπάρχει νόμος που ενισχύει το ΠΟΦΟΥΗ, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και καλεί τους φαρμακοποιούς να δράξουν αυτή την ευκαιρία και να συμμετέχουν. Εκτός αυτών όμως, εκτός αυτού, είναι και οι οδηγίες επιστημονικές οι ίδιες, οι οποίες ζητάνε από το φαρμακοποιό να παίξει ρόλο κλινικού εκπαιδευτή ουσιαστικά. Mm-hmm. Να εκπαιδεύσει τους ασθενείς για το πώς να αντιμετωπίσουν το χρόνιο νόσημά τους, καθώς η ρύθμιση δεν αφορά μόνο το φάρμακο. Δυστυχώς, μακάρι να υπήρχε το μαγικό χάπι, αλλά δεν φτάνει.
Χρειάζεται παρέμβαση σε γενοδετικά μέτρα. Ξαναλέω, η καθιστική ζωή είναι υπεύθυνη για πολλά δεινά. Διατροφή, το περιβάλλον. Άσκηση. Το περιβάλλον δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε. Μπορούμε όμως να επηρεάσουμε το medication compliance, το να παίρνει κάποιος τη φαρμακευτική αγωγή για να την παίρνει και σωστά. Το να υπάρχουν ιατρικές εξετάσεις ανεβασμένες σε cloud, που και το Υπουργείο κάνει την κίνησή του, αλλά την κάνουμε και εμείς με τεχνολογικά εργαλεία. Και επίσης το data management, να επεξεργάζεται κάποιος στις μετρήσεις. Εμείς λοιπόν με αυτή την υπηρεσία δημιουργήσαμε ένα application το οποίο έχει φορτωμένα όλα τα επιστημονικά πρωτόκολλα και τις ανάγκες της επιστημονικής κοινότητας, ανεβάζει όλα τα δεδομένα του χρήστη στην άσκηση, τη διατροφή, την ανάλυση των μετρήσεών του, τις ιατρικές του εξετάσεις, έτσι ώστε ο γιατρός κατ' επέκταση να έχει να κάνει με έναν συμμορφωμένο, εκπαιδευμένο ασθενή και να είναι ως master viewer, να μπορεί να δει όλα αυτά τα δεδομένα, να δώσει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και να οδηγήσει τον ασθενή σε ρύθμιση. Γιατί αυτό είναι τελικά το ζητούμενο, να ρυθμίσουμε τους υπερτασικούς διαβητικούς και εκεί μπορούμε, φανταστείτε, μόνο για την υπέρταση, να σώσει το ελληνικό κράτος περί των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπου πρόσφατα τρέξαμε με τον κύριο Παναγιωτάκο, διεθνή στατιστικολόγο και υπερτασιολόγο, τη μελέτη αυτή, η οποία είναι και προς δημοσίευση και αποδεικνύει όλα αυτά τα οποία λέμε. Ξεκάθαρα, λοιπόν, η τεχνολογία σε συνδυασμό, η ψηφιακή διαδράση, σε συνδυασμό με την ανθρώπινη διαδραστικότητα, μπορεί να φέρει τρομερά αποτελέσματα και σε αυτή την κατεύθυνση με το Hypertension Diabetes Corner, τη νέα υπηρεσία που λανσάρουμε τώρα από 8 Γενάρη, πιστεύουμε ότι θα δώσουμε μια φοβερή λύση. Πάντως, αυτό είναι ένα project το οποίο το δουλεύετε αρκετά χρόνια. Έχετε δαπανήσει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ και από όσο γνωρίζω. Και από όσο γνωρίζω, αρχές του χρόνου βγαίνει και η τρίτη έκδοση. Τι θα περιλαμβάνει αυτή η ανανεωμένη έκδοση? Κοιτάξτε, Μαρία. Δώστε μας μια γεύση. Θα σου πω αμέσως. Εμείς έχουμε τρέξει 11 χρόνια το όλο εγχείρημα με τμήματα έρευνας ανάπτυξης, τα οποία δημιουργήσανε 2 πρώτες εφαρμογές σε cloud επίπεδο, τις δοκιμάσαμε σε μικρό αριθμό ασθενών με συγκεκριμένα φαρμακεία, μετρήσαμε τα αποτελέσματα και είδαμε την αλλαγή στη ρύθμιση και μάλιστα επιβεβαιώσαμε ουσιαστικά τα δεδομένα των κλινικών μελετών, που ουσιαστικά τι λένε, ότι με παρεμβάσεις τέτοιου είδους μπορούμε να φύγουμε από το 30% των ρυθμισμένων και να πάμε στο 75%. Εκεί μπορούμε να εξοικονομήσουμε τα 2,5 δις που προανέφερα μόνο σε ένα χρόνο νόσημα. Αυτό λοιπόν αποδείχτηκε στις δικές μας μικρές μελέτες, σε συγκεκριμένες κορτές ασθενών και τώρα επιδιώκουμε όλο αυτό να εξαπλωθεί πλήρως και να επιβεβαιώσουμε αυτά τα οποία λέμε. Η τρίτη έκδοση όμως πλέον θα είναι σε application, και έτσι ο χρήστης θα μπορεί να απολαύσει τις υπηρεσίες με πολύ ευκολότερο τρόπο. Οι φαρμακοποιοί θα είναι εκεί να τον εκπαιδεύσουν. Και ο γιατρός να εκμεταλλευτεί όλη αυτήν τη συμμόρφωση και τα δεδομένα για να πάμε γρηγορότερα σε ρύθμιση. Μάλιστα. Όλη κρύγη μια ενιαία αλυσίδα. Στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, επανέρχομαι στην αρχική ερώτηση. Έχουμε τον ακαδημαϊκό, τους ανθρώπους από την αγορά, C-level στέλεχος, επιχειρηματίας και φυσικά και την κυβέρνηση. Και επειδή σκοπός δεν είναι ευλογούμε τα γένια μας ή να λέμε τι καλό κάνουμε οι ίδιοι σαν επιχειρήσεις, αλλά πώς μπορούμε να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά. Είστε ικανοποιημένοι αυτή τη στιγμή από τον τρόπο που συνεργάζονται αυτά τα τρία μέρη και πώς θα μπορούσε να γίνει καλύτερη συνεργασία, κύριε Τούντα? Ναι, θα έλεγα ότι αυτό που με ρωτήσατε και στην αρχή και δεν απήντησα για οικονομία χρόνου, είναι η σχέση δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Μέχρι να φτάσουμε στο δημόσιο σύστημα υγείας που ελπίζουμε να φτάσουμε κάποια στιγμή, δεν θα είναι άμεση αυτή η επίτευξη αυτού του στόχου. Μέχρι τότε, τα μεγάλα κενά που έχει ο δημόσιος τομέας, πρέπει να βρούμε τρόπο να καλυφθούν με μια σωστή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Θα σας πω ένα παράδειγμα, πολύ χαρακτηριστικό κατά τη γνώμη μου. Θέλει η κυβέρνηση και σωστά να προχωρήσει το home care. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα νοσοκομεία μας, να σηκώσουν το βάρος του home care δεν μπορούν. Γιατί λοιπόν να μην συνεργαστεί το Υπουργείο με τον ιδιωτικό τομέα
στην παροχή με μεγάλους ομίλους, όπως είναι το ιατρικό και άλλοι που έχουμε στη χώρα μας, να παρέχουν το home care, γιατί ο Έλληνας πολίτης δεν τον ενδιαφέρει ποιος είναι ο πάροχος της υπηρεσίας που προσλαμβάνει, αρκεί να μην χρειάζεται να βάζει το χέρι στη τσέπη. Το δημόσιο αγαθό δεν έχει σχέση με το κρατικό, με την κρατική υπηρεσία. Έχει με τη δυνατότητα να έχει αυτό που ευαγγελίζεται δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα το ΕΣΥ, δηλαδή να παρέχει δωρεάν και καθολική κάλυψη. Τέτοιου είδους λύσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα νομίζω ότι μπορούμε να δούμε σε πολλούς τομείς και πρέπει προς τα εκεί να κινηθούμε τουλάχιστον μέχρι να έχουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Mm-hmm. Κύριε Θεμιστοκλέου, συντάσσεστε. Είστε ένα πρόσωπο το οποίο πρωταγωνίστησε με θετικό τρόπο στην πανδημία. Έχετε όρεξη για δουλειά. Πάνω απ' όλα είναι ο πολίτης, είναι ο ασθενής. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Τούντας, ότι στο τέλος της ημέρας ο πολίτης δεν τον ενδιαφέρει από πού παίρνει την υπηρεσία. Φτάνει αυτή να είναι δωρεάν και να έχει την πρόσβαση. Και σωστά, σίγουρα, γιατί έχει πληρώσει τρόπον τίνο. Ναι, να είναι δωρεάν προς αυτό, να μην υπάρχει μια έξτρα χρέωση. Και σίγουρα υπάρχει ένας πολύ μεγάλος χώρος συνεργασίας, για να το πάμε βήμα-βήμα. Θα πιστεύω ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα δείτε ενδυνάμωση αυτή της συνεργασίας των δύο μερών, έτσι ώστε να φτάσουμε πλέον σε ένα ενιαίο σύστημα. Υπάρχει κάτι στα σκαριά που μπορείτε έτσι να μας δώσετε πληροφορία, να βγάλουμε κάτι? Όχι κάτι το οποίο μπορεί να ανακοινωθεί αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρετε, ορισμένες φορές χρειάζεται και μεθοδικότητα και συγκεκριμένα βήματα και πράξεις που πρέπει να γίνουν την ώρα που πρέπει να γίνουν. Κύριε Ζέρδηλα, ελπίζω να μην χαμογελάτε γιατί είστε το αντισυμβαλλόμενο μέρος. Είναι σαν να ακούω τον εαυτό μου να μιλάει, γιατί συμφωνώ με όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί. Για μας η υγεία είναι μία. Δεν είναι ούτε ιδιωτική, ούτε δημόσια. Μία είναι η υγεία και πρέπει και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας σε πάρα πολλά πράγματα να μπορούν να συνεργαστούν με στόχο την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών υγείας προς τον Έλληνα πολίτη. Νομίζω η πανδημία το επιβεβαίωσε αυτό περίτρανα. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο πιστεύουμε, μιλάμε για κάτι το οποίο το έχουμε δει να γίνεται, άρα μιλάμε με βεβαιότητα ότι αυτό είναι εφικτό. Η τεχνολογία που αυτή τη στιγμή ενσωματώνεται πλέον σε όλη την προσφορά των υπηρεσιών υγείας βοηθάει σε αυτό. Εμείς αισθανόμαστε ότι πλέον έχουμε γίνει εταιρεία τεχνολογίας πέρα από εταιρεία υγείας. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είχαμε π.χ. ένα μαγνήτη τα προηγούμενα χρόνια, τα παλιά χρόνια, που ένας μαγνήτης να ήταν μάχημος για 10-12 χρόνια. Τώρα, ανά 2-3 χρόνια, θέλει τουλάχιστον αναβάθμιση και μπορεί και ανανέωση, γιατί έχει προχωρήσει πάρα πολύ η τεχνολογία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει κάποιος να έχει πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, πολύ γρήγορες αποφάσεις και ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο θα πρέπει να είναι και μακροπρόθεσμο. Εδώ λοιπόν η συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την προσφορά υπηρεσιών υγείας, σε συγκεκριμένους τομείς, δεν χρειάζεται να είναι στο σύνολο, νομίζω ότι θα είναι πολύ ωφέλιμη για τον Έλληνα ασθενή. Και το έχουμε δει τα χρόνια της πανδημίας, το έχουμε επιβεβαιώσει αυτό. Mm-hmm. Κύριε Καραμπίνη, και θα κλείσω με εσάς, με το δικό σας μήνυμα για το πώς μπορεί να γίνουν τα πράγματα καλύτερα στο συγκεκριμένο χώρο. Εγώ πιστεύω, όπως είπε και πολύ σωστά ο Υπουργός πριν, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διπλές επενδύσεις. Να το πω πολύ απλά, εάν ο ιδιωτικός τομέας επενδύσει σε σοβαρές λύσεις, αξιόπιστες, βάσει επιστημονικών πρωτοκόλων, με τα credentials τα οποία τα διεθνή, σίγουρα το Υπουργείο, η κυβέρνηση, η χώρα μπορεί να εμπιστευτεί ιδιώτες για να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες. Εφόσον βέβαια ικανοποιείται και τιμολογιακά και όλο αυτό είναι εφικτό να γίνει και σε χαμηλότερο κόστος κανονικά από ό,τι θα το κάνει το δημόσιο, δεδομένου ότι ο ιδιωτικός τομέας θα έχει πετύχει και τις οικονομίες κλίμακος και από την εξωστρέφειά του, αλλά και από τη διάχυση των εγχειρημάτων στον ιδιωτικό τομέα. Άρα κάνει απόλυτο νόημα να υπάρξουν συνέρχειες και επίσης θα πρέπει να ανέβει το level of trust, να υπάρξει μια αμοιβαία, γιγαντιαία εμπιστοσύνη, η οποία θεωρώ ότι μέχρι τώρα δεν έχει καλλιεργηθεί στο απόλυτο. Κάνει βέβαια πολλά βήματα η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω τουλάχιστον υπάρχει διάθεση. Και κάνουν βήματα, υπάρχει διάθεση, το αναγνωρίζω και το βλέπω ξεκάθαρα και θεωρώ ότι και οι ιδιώτες πλέον είναι στο επίπεδο οριμότητας αυτό που να χτίσουν μακροπρόθεσμες σχέσεις
με το δημόσιο και να έχουν ως πρώτο στόχο, επειδή μιλάμε για την υγεία, την αναβάθμιση ποιότητας ζωής. Mm-hmm. Είμαστε ένα οικοσύστημα υγείας και δεν μπορούμε να διαιρούμαστε. Μάλιστα. Και με αυτό το μήνυμα κλείνουμε. Αν και ήμασταν το τελευταίο πάνελ, νομίζω ότι καταφέραμε να κρατήσουμε άσβεστο το ενδιαφέρον, διότι δώσατε αρκετά νούμερα, στοιχεία, μιλήσατε για επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται ήδη ή θα υλοποιηθούν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους τέσσερις. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την υπομονή σας, όσους βρίσκεστε εδώ, όσους μας παρακολουθείτε διαδικτυακά, τα μέλη του Fortune Network, τους partners και βέβαια ραντεβού στο επόμενο CEO Initiative του χρόνου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.